κάτι παλιές ιστορίες. Ο Πάνος Χρυσοστόμου θυμάται και διηγείται στιγμές μουσικής και κινηματογράφου. Βλάσης Μπονάτσος λοιπόν, χωρίς να του βάλει καμιά ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, όπως άλλωστε συνηθίζουμε, γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τους σπουδαίους, στάσεις έναν από αυτούς που έγινε γνωστός, που γνώρισε μεγάλη δημοφιλία μέσω της τηλεόρασης, αλλά η μεγάλη του αγάπη ήταν ο ρυθμός και το τραγούδι. Αυτός ήταν ο βασικός του προσανατολισμός, ό,τι και αν έκανε μέσα στα χρόνια. Και βέβαια αυτή η μεγαλύτερη απόδειξη αυτής δημοφιλίας είναι πως παρά το γεγονός ότι έφυγε να πάντε χανωρίς, κατάφερε να κάνει τόσα πολλά πράγματα και να αγαπηθεί από την αρχή κιόλας, μένοντας με ένα δικό του τρόπο στην ελληνική μουσική ιστορία. Εγώ παλλάζω μορφή από στιγμή σε στιγμή. Πελό Μαμποκιού λοιπόν, 1972, όπου Πελό Μαμποκιού φυσικά, οι παλιότεροι αλλά και οι νεότεροι που το ψάχνετε ξέρετε.
Τα αρχικά, Νίκος Δαπέρης, Νίκος Λογοθέτης, Τάκης Μαρινάκης, Βλάσης Μπονάτσος και Γιάννης Κιουρτσόγλου. Βλάσης Μπονάτσος λοιπόν, γεννημένος στη δεκαετία του 40, το 1949, στο Ξυλόκαστρο, Κορινθίαση καταγωγή του, με ένα μεγαλύτερο αδερφό 5 χρόνια, μπήκε από νωρίς στα συγκροτήματα μέσω του αδερφού του και στα μέσα της δεκαετίας του 60 εκεί δημιούργησε του Slow Bog βέβαια και η συνέχεια έγινε με τους Πελώμα Μποκιού, με αυτόν τον ηχηρό τρόπο στις αρχές της δεκαετίας του 70. Για όλα όσα ακολούθησαν αυτή την παρεξήγηση του τραγουδιού Γαρίφαλε, ότι δηλαδή η πρώτη ερμηνεία ήταν από το Βλάση, δεν ήταν προφανώς η πρώτη ερμηνεία από τον Βλάση Μπονάτσο. Ο Βλάσης το είπε και καταχωρήθηκε σε αυτόν πια σχεδόν 20 χρόνια, για να ακριβολογώ 23 χρόνια μετά, με αυτή τη συνεργασία με τους Going Through και αυτό το πείραγμα που έκανε αυτό το συγκρότημα στο αγαπημένο αυτό τραγούδι που είπε ο Δαπέρης βέβαια στην πρώτη εκδοχή, αυτό το γνωστό, με την υπογραφή του συγκροτήματος Πελό Μπαμποκιού. Πάντα σε όλα αυτά τα αφιερώματα δεν είμαι πολύ βέβαιος αν θα καταφέρουμε να μεταδώσουμε τραγούδια που θέλουμε, ειδικά σε αυτά στα οποία υπάρχει και μια συναισθηματική εμπλοκή λόγω της γνωριμίας. Εκεί λοιπόν σε μια από τις παιδικές μου γειτονιές της Ζήνωνος, τον προηγούμενο αιώνα, ήταν που βλεπόμασταν συχνά με το Βλάση και άκουγα τις ιστορίες του. Μπορεί να σας το επιβεβαιώσει αυτό και ο Γιάννης Πετρίδης που στην ίδια γειτονιά και εκείνος, από τους πιο ευφυείς ανθρώπους που έχω συναντήσει. Η ίδια η χαρά της ζωής ο Βλάσης, ήταν φυσική εξέλιξη γι' αυτόν όλο αυτό το τηλεοπτικό που έγινε. Μπορεί οι νεότεροι να τον γνώρισαν μέσα από τα φοβερά τηλεοπτικά του τηλεπαιχνίδια, άλλα κόλπα και δεν ξέρω πόσα άλλα, και τα διάφορα σλόγγαν που κυκλοφορούσε κατά καιρούς ο Βλάσης εκεί. Αλλά ο ίδιος, είπαμε, είχε τεράστια αγάπη στο τραγούδι, με αυτό το γρέζι, το φωνητικό, το συχνά πυκνά επιτηδευμένο, αλλά πάντα έτσι με μια αυθεντικότητα που ο ίδιος και οι φίλοι του γνώριζαν. Έφτανε να ερμηνεύσει στην αρχή διάφορες διασκευές από Σαντάνα και από άλλα και εν συνεχεία βέβαια αυτό το πρωτότυπο υλικό που έκανε το συγκρότημα. Ύμνος στη ζωή, ακριβώς αυτό για τον Βλάση Μπονάτσο. Πετρίτσης και Κοζάτσας λοιπόν, Τροϊκός Πόλεμος, αυτή η ροκόπερα, η φοβερή ροκόπερα στα μέσα της δεκαετίας του 70, ένα από τα παρεξηγημένα ελληνικά άλμπουμ. Θυμηθείτε εσείς οι παλιότεροι, στα μέσα της δεκαετίας του 70 είχαμε το μεταπολιτευτικό τραγούδι, δεν υπήρχε καθόλου χώρος για αυτά τα άλμπουμ. Για μια ροκόπερα που μάζευε και όλα εκείνη την αφρόκρεμα της εποχής, Κώστας Τουρνάς, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Ελπίδα, Γιώργος Προδικονιάδης, Ιπποκράτης Εξαρχόπουλος, ο ίδιος ο Βλάσης Μπονάτσος που τον ακούσαμε, ο Δάκης, η Μαρίνα, ο Γιώργος Μούτσιος ακόμα. Μιλάμε για φοβερούς συντελεστές σε ένα άλμπουμ έτσι κι αλλιώς
είπαμε από τα πολύ παρεξηγημένα. Πριν λοιπόν από τους απαράδεκτους και τη μεγάλη επιτυχία της τηλεόρασης, πριν από τις φοβερές και τρομερές ταινίες του Νίκου Ζερβού, Τηλεκανίβαλη, Πατρίληστια Οικογένεια και Γυναίκες Δηλητήριο κλπ. Πριν τη σχέση του με τα τηλεπαιχνίδια, κόντρες, είπαμε άλλα κόλπα και τις διάφορες φάρσες που έκανε, ο Βλάσης Μπονάτσος ήταν ένας ολοκληρωμένος τραγουδιστής που μετά τη διάλυση του συγκροτήματος ψάχτηκε να κάνει κάτι στο εξωτερικό. Στο Λονδίνο λοιπόν συναντά τον Γιώργο Σκλήρη, έναν μουσικό από τη Θεσσαλονίκη, κιθαρίστα και πιανίστα στα σχήματα Cool Cuts και Uptight εκεί στην Θεσσαλονίκη, αλλά βρήκε και άλλους, τον κιθαρίστα το Παντελή Δελιανίδη που ήταν δάμον και φιντίας, μπουρμπούλια, Ολύμπιανς κάποια στιγμή και λοιπά, έτσι. Και άλλη μουσική, ο Μάκης Γιαπράκας και ποιος άλλος ήταν, νομίζω ήταν, ναι, σίγουρα ήταν και ο Κώστας Κλήρης στο μπάσο και στο τραγούδι και ο Βλάσης στο τραγούδι και στα κρουστά. Έγινε το σχήμα Gordian και βγήκε ένα άλμπουμ εκεί. Μάλλον το άλμπουμ βγήκε εν συνεχεία τώρα στις μέρες μας ως μια καταγραφή αυτής όλης της δουλειάς και φυσικά έπεσε στην αντίληψή μας το γεγονός ότι μέσα στα παραδοσιακά, τραγουδώντας την παράδοση αρκετά και παίζοντας την παράδοση αρκετά, υπάρχει και μια φοβερή ροκ καταγραφή εκείνων των χρόνων. Είπαμε, μιλάμε για τις αρχές του 1970, έτσι, 72-73, εκεί. Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Βλάσης και το 1975, την ίδια εποχή δηλαδή που έγιναν οι ηχογραφήσεις για τον Τροϊκό Πόλεμο που αναφερθήκαμε νωρίτερα, υπάρχει και το άλμπουμ «Καινούρια μέρα» του Στέλιου Φωτιάδη. Ο Φωτιάδης γνωστός από τους Νοστράδαμος, μέλη των Νοστράδαμος είναι εκεί, μεταξύ αυτών είναι και η Δέσποινα Γλέζου και στο ίδιο άλμπουμ είναι και ο υπέροχος τραγουδιστής, πάντα υπέροχος, ο Δημήτρης Ψαριανός. Ψάχνουμε να βρούμε εδώ και χρόνια ποιος είναι αυτός ο ηλεκτρικός κιθαρίστας που παίζει έτσι την κιθάρα. Σε συνομιλία με τον Στέλιο Φωτιάδη μου είπε πως και εκείνος δεν θυμάται. Αυτό όμως που είναι ντοκουμέντο είναι πως τα τραγούδια αυτά δοκιμάστηκαν πριν γίνει το άλμπουμ με μέλη των Σόκρατες, δηλαδή με τον Γιάννη Σπάθα και τους άλλους. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι ο Σπάθας ο κιθαρίστας, αλλά είπαμε είναι ανοιχτό θέμα αυτό και κάποια στιγμή θα επανέλθουμε, γιατί πραγματικά είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος της κιθάρας σε αυτή την σύνθεση. Την ορχήστρωση έχει κάνει ο ίδιος ο Στέλιος Φωτιάδης. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80 όλη η ζωή του αλλάζει, γιατί αλλάζουν και οι συνεργασίες του. Στις αρχές εκεί αρχίζουν τα θεατρικά, η θεατρική παράσταση Εβίτα κυρίως, με πρωταγωνιστή την Αλίκη Βουγιουκλάκη βέβαια, με την οποία είχαν σχέση σχεδόν 6 χρόνια όπως λένε έτσι, τα διάφορα βιογραφικά. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και τα προσωπικά άλμπουμ που κυκλοφόρησε νωρίτερα από το 1976, η επικίνδυνη ισορροπία, και το 1981, ενώ ήδη έχει γνωρίσει τον Θάνο Μικρούτσικο με τον οποίο θα συνεργαστούν αργότερα, υπάρχει το άλμπουμ «Γενικά», όπου σχεδόν 2 χρόνια μετά από το Σταυρό του Νότου ο Βλάσης δίνει μια δικιά του πραγματικά ξεχωριστή εκδοχή, ρυθμική εκδοχή σε αυτό το αγαπημένο τραγούδι.
Πάντως εκείνη την χρονιά, το 1981, αποφασίστηκε, όπως ο Θάνος Μικρούτσικος μας έχει πει βέβαια εδώ, η συνεργασία του με τον Βλάση στο άλμπουμ που ετοιμαζόταν, σε αυτό το θρυλικό και πάρα πολύ επιδραστικό στο πέρασμα των χρόνων, το Εμπάργκο. Αυτό το άλμπουμ δηλαδή που εγκαινιάζει τη συνεργασία του Θάνου Μικρούτσικου με τον Άλκη Αλκαίο, αυτό το άλμπουμ που εκτός από το Βλάση έχει τη Μαρία Δημητριάδη, τον Κώστα Καράλη, τον ίδιο τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Μανώλη Μητσιά βέβαια στο ερωτικό, έτσι, σε αυτές τις αξέχαστες στιγμές. 1982 το Εμπάργκο και εκεί ο Βλάσης ερμηνεύει τη Σκάντζα. 1982 ο Γιάννης Ζελιανίδης με βοηθό του τότε το Γιάννη Χαρτοματζίδη κυκλοφορούν την ταινία «Στροφή». Η «Στροφή» με όλη την παρέα εκεί των αρχών της δεκαετίας του 80, δηλαδή Πάνο Μιχαλόπουλο, Σοφία Λιμπέρτη κλπ. Έτσι. Και ο Βλάσης μπορεί να μην εμφανίζεται ως πρωταγωνιστής εδώ. Εν τω μεταξύ πρέπει να πούμε βέβαια ότι νωρίτερα είχε ξεκινήσει τον κινηματογράφο, τα είπαμε αυτά έτσι, το 1973 με το «Ένα ελεύθερο κορίτσι» και μετά ο «Δράκος» το 1983, μετά η ταινία του Ζερβού, η τελευταία ταινία του το 2000 είναι ταινία του Νίκου Ζερβού, το «Βίτσια γυναικών» και στην ταινία αυτή τώρα, του 1982, με μηχανές, αυτοκίνητα κτλ. Στη «Στροφή» δηλαδή, ο Γιώργος Θεοδοσιάδης γράφει τα τραγούδια. Ένα από αυτά που είναι και πολύ χαρακτηριστικό με τη φωνή του Βλάση είναι αυτό με τον τίτλο «Βρώμικος αέρας». Μέσα στην πόλη τη ζωή μου πια τη χάλασα. Κι η φτερωτή μου η μηχανή με πάει πιο πέρα. Παίρνω ποτάμια και βουνά, παίρνω τη θάλασσα. Όμως παντού ρουφάω βρώμικο αέρα. Παίρνω ποτάμια και βουνά, παίρνω τη θάλασσα. Όμως παντού ρουφάω βρώμικο αέρα. Κυνηγημένος βγήκα πια στο περιθώριο. Τρέχω να φύγω και τη νύχτα κάνω μέρα. Μια κατηφόρα έχω πάρει δίχως όριο, γιατί συνήθισα το βρώμικο αέρα. Μια κατηφόρα έχω πάρει δίχως όριο, γιατί συνήθισα το βρώμικο αέρα. Να βρεζάκια σε λένε όλοι σαν με βλέπουνε. Μοιάζω με πλοίο που το ρίξανε στη ξερά. Θέλω να αλλάξω και τον κόσμο να μην τρέπομαι. Όμως συνήθισα το βρώμικο αέρα. Θέλω να αλλάξω και τον κόσμο να μην τρέπομαι. Όμως συνήθισα το βρώμικο αέρα. Που έφτασε η ζωή μου συλλογίζομαι. Να τη διακόψω οριστικά με μια σφαίρα. Έτσι θα πάψω μοναχά να βασανίζομαι. Και θα γλιτώσω από το βρώμικο αέρα. Έτσι θα πάψω μοναχά να βασανίζομαι. Και θα γλιτώσω από το βρώμικο αέρα. Μπονάτσος λοιπόν που έφυγε από το μάτιο του το κόσμο το 2004, στις 14 Οκτωβρίου εκείνης χρονιάς, σε ηλικία 54 ετών. Πρόλαβε όμως να αφήσει αυτό το ισχυρό αποτύπωμα όχι μόνο στο θέαμα, στην τηλεόραση, στα σύριαλ, στα τηλεπαιχνίδια, αλλά κυρίως, και αυτό εξετάσαμε πολύ σήμερα, στη μουσική. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε και ακούσατε, ψάξτε και τα άλλα. Συνεχίζετε.